Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην ώρα αιχμής. Δωρεάν θα περνούν οι άνεργοι από τα διόδια της Εγνατίας Οδού, επιδεικνύοντας την κάρτα ανεργίας τους με παρέμβαση του συνηγόρου του πολίτη. Στην ανεξάρτητη αρχή προσέφυγαν άνεργοι πολίτες, καθώς η εταιρεία Εγνατία Οδός ΑΕ δεν αποδεχόταν το δικαίωμα της ελεύθερης διέλευσης των οχημάτων τους από τους σταθμούς διοδίων. Ο συνήγορος του πολίτη διαπίστωσε μετά από έρευνα ότι η εταιρεία ερμήνευε εσφαλμένα την διάταξη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την οποία οι άνεργοι απαλλάσσονταν από την υποχρέωση καταβολής τέλους διοδίων διερχόμενοι με οχήματα ιδιοκτησίας τους από σταθμούς διοδίων της εταιρείας, στο βαθμό που διέθεταν κάρτα ανεργίας σε ισχύ. Ειδικότερα, η αρχή απαιτούσε από τους δικαιούχους την υποβολή σχετικής αίτησης σε ειδική διαδικτυακή εφαρμογή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτή αφορούσε μόνο σε δικαιούχους οι οποίοι είχαν την κύρια κατοικία τους ή την επαγγελματική τους εγκατάσταση εντός των ορίων συγκεκριμένων απαλλασσόμενων γεωγραφικών περιοχών. Ο συνήγορος του πολίτη ζήτησε αρχικά από την Εγνατία Οδό ΑΕ να προβεί στην ορθή ερμηνεία της σχετικής διάταξης. Η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε και ο συνήγορος επανήλθε επισημένα μένοντας ότι η Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είχε εκδώσει γνωμοδότηση για το εξεταζόμενο θέμα ταυτόσημη με τις απόψεις της ανεξάρτητης αρχής. Τελικά, η Εγνατία Οδός ΑΕ προέβη στην ορθή ερμηνεία της σχετικής διάταξης και πλέον επιτρέπει την ελεύθερη διέλευση από τους σταθμούς των οχημάτων ιδιοκτησίας ανέργων με την επίδειξη κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον διοικητή του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, τον κύριο Χιωτίδη, με αφορμή την ημερίδα που θα λάβει η χώρα αύριο για την ορθολογική χρήση των αντιβιωτικών. Κύριε Χιωτίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και τηλεφωνικά. Καλή. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για την ημερίδα? Ναι, κοιτάξτε, είναι μια ημερίδα που αφορά την ορθολογική χρήση των αντιβιωτικών, όπως το είπατε, από τον νοσοκομειακό γιατρό. Είναι γνωστό σε όλους ότι υπάρχουν ομάδες αντιβιωτικών, οι οποίες χρησιμοποιούνται. Η υπερβολική χρήση των αντιβιωτικών ενέχει σοβαρούς κινδύνους, διότι καθιστά τον οργανισμό αντεκτικό. Θα ανταλλαγούν απόψεις λοιπόν μεταξύ ειδικών για την ορθολογική χρήση και επίσης θα παρουσιαστούν με έναν διαδραστικό τρόπο και οι τρόποι αντιμετώπισης συγκεκριμένων ασθενών. Η ημερίδα διοργανώνεται, συνδιοργανώνεται καλύτερα από την Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας, την Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου και το νοσοκομείο αυτό καθεαυτό, δηλαδή το νοσοκομείο Μαμάτσιο. Και πρόεδρος της εν λόγω εταιρείας είναι η κυρία Ελένη Γιαμαρέλου, η οποία είναι καθηγήτρια παθολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και λοιμοξιολόγος. Υποθέτω ότι το πρόγραμμα το έχετε μπροστά σας. Θα ξεκινήσουμε στις 10 η ώρα περίπου με χαιρετισμού. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν διάφορες ομάδες αντιβιωτικών και στο δεύτερο μέρος θα εξεταστούν διάφορες μελέτες περιπτώσεων, το πω έτσι, οι οποίες θα γίνουν στη βάση κάποιων πραγματικών περιστατικών που αντιμετωπίστηκαν, πώς αντιμετωπίστηκαν, ποια ήταν η έκβαση κτλ. Από τους εμπλεκόμενους ιατρούς. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, κύριε Χιωτίδη, δεδομένου ότι όλοι μας κατά καιρούς κάνουμε κατάχρηση των αντιβιωτικών. Πράγματι. Τα αγοράζουμε μόνοι μας από τα φαρμακεία, με αποτέλεσμα μετά να μην ανταποκρίνονται τα φάρμακα στη θεραπεία που πρέπει. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Απλά επί τη ευκαιρία θα θέλαμε να σας κάνουμε και μία ακόμη ερώτηση. Ό,τι θέλετε. Αναφορικά με κάποια δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, από κάποια παράπονα ουσιαστικά συγγενών μητέρων παιδιών που έπρεπε να αντιμετωπιστούν παιδοχειρουργικά και δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, παρά το γεγονός ότι τα νοσοκομεία μας βρίσκονται σε μια εξαιρετική κατάσταση σε σύγκριση με τα παλιότερα χρόνια. Ωστόσο, έχει εντοπιστεί ένα τέτοιο κενό το οποίο απασχολεί την κοινωνία ως προς το παιδοχειρουργικό. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό? Κοιτάξτε, πράγματι, σε αρκετές περιπτώσεις, παιδάκια τα οποία υπήρχε η υπόνοια ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν από παιδοχειρουργό διακομίστηκαν στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω από τους χειρουργούς, κάποιες απλές περιπτώσεις οι ίδιοι οι χειρουργοί δεν αρνούνται να τις αντιμετωπίσουν. Το πρόβλημα για τις απλές περιπτώσεις, επαναλαμβάνω, είναι από τη μεριά του αναισθησιολόγου. Μάλιστα. Οι οποίοι επικαλούνται συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο και έχουν δίκιο ως προς αυτό, το οποίο ουσιαστικά δεν τους επιτρέπει να αντιμετωπίσουν αναισθησιολογικά τα παιδιά.
Άρα είναι ζήτημα πρωτίστως ασφάλειας, λόγω της έλλειψης Μάλλον, βέβαια. μάλλον είναι ζήτημα κάποιοι ανοσιολόγοι να εξειδικευτούν, προκειμένου να αντιμετωπίζεται ο μεγάλος όγκος των απλών περιστατικών εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Και σε μια δεύτερη φάση να εξεταστεί και το ενδεχόμενο να γίνει για όλη την Δυτική Μακεδονία ένα τμήμα παίδου χειρουργικής, προφανώς και με τις άλλες ειδικότητες οι οποίες θα πρέπει να συνδράμουν σε αυτό. Όμως αυτό δεν μπορεί να αποτελεί κάτι βραχυπρόθεσμο, πρέπει να είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος, μάλιστα, διότι προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να αλλάξουν και οι οργανισμοί. Μάλιστα. Ο οργανισμός καλύτερα του νοσοκομείου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το παιδοχειρουργικό τμήμα. Άρα δεν αναμένεται, κύριε Χιωτίδη, άμεσα να αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα. Το να πάρεις έναν παιδοχειρουργό, εφόσον υπάρχει ενδιαφερόμενος ως σύμβουλο, αυτό είναι εύκολο. Μάλιστα. Παιδοχειρουργική κλινική όμως, ώστε να εφημερεύει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, να αντιμετωπίζει όλα τα περιστατικά, αυτό είναι κάτι μεγαλύτερο και απαιτεί έναν μακροχρόνιο. Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Διοικητά, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία εγώ σας ευχαριστώ και για τον και χρόνο εγώ σας. ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή Γεια συνέχεια. Μιας λοιπόν και μιλήσαμε για την αυριανή ημερίδα για τη χρήση των αντιβιωτικών, να δούμε και ένα βίντεο ευαισθητοποίησης του Υπουργείου Υγείας για τον εμβολιασμό κατά της γρήπης. 388 συμπολίτες μας αρρώστησαν πέρσι πολύ σοβαρά από τη γρήπη. Από αυτούς, μόνο 15 είχαν εμβολιαστεί. 300.000 άνθρωποι όλων των ηλικιών νοσούν από γρήπη στην Ελλάδα κάθε χρόνο. 374 ασθενείς πάλεψαν για τη ζωή τους πέρυσι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. 154 άνθρωποι έσβησαν άδικα. Φέτος, κάνε το εμβόλιο που πρέπει εγκαίρως. Αν ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου, εμβολιάσου αμέσως. Το αντιγρυπτικό εμβόλιο είναι ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσεις εσένα και τους γύρω σου από τη γρήπη. Ένα κοινωνικό μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΥΕΑ. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εθνικών εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την εφημερίδα Αυγή, η οποία στην πρώτη της σελίδα λέει: Συμφωνία Λονδίνου-Βρυξελών για το Brexit. Οι παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα στις Βρυξέλλες. Κρίνεται η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δυτικά Βαλκάνια να δοθεί θετικό μήνυμα ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράσινο φως για την Βόρεια Μακεδονία, ο οδικός χάρτης υποπροϋποθέσεις για την Αλβανία. Αλλάζουμε εφημερίδα, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Στην πρώτη του σελίδα λοιπόν γράφει τι αλλάζει από το 2020 για ένφια, μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομιές. Νέο τοπίο στους φόρους των ακινήτων. Ευρωπαϊκό πρόβλημα το προσφυγικό. Χρειάζεται σχέδιο και αλληλεγγύη. Εκεχηρία στη Συρία. Αποφάσισαν ΗΠΑ και Τουρκία. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή, η οποία γράφει στην πρώτη της σελίδα «Συμφωνία στα μέτρα της Άγκυρας, μειωμένος ο φόρος κατά 30%, πλεονασματικός μόνο στα χαρτιά ο ένφια». Και από την Καθημερινή περνάμε στην εφημερίδα Κόντρα «Το αναπτυξιακό αγαπάει τις πολυεθνικές ελεγκτικές, θύελλα αντιδράσεων για τη φωτογραφική τροπολογία». Από την Κόντρα πάμε στον Ριζοσπάστη. Στην πρώτη του σελίδα γράφει «Μαχητικά συλλαλητήρια ενάντια στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, ούτε βήμα πίσω, αγωνιστική συνέχεια τη μέρα ψήφισης του νομοσχεδίου». Και κλείνουμε με τις εφημερίδες βλέποντας τα νέα. Στα νέα λοιπόν, στην πρώτη σελίδα, κτηματολόγιο, τα μυστικά της τελευταίας στιγμής, τελευταία σιωπηρή ευκαιρία έως το τέλος του χρόνου, συμβουλές για να σώσετε τα ακίνητά σας. Brexit, λευκός καπνός στις Βρυξέλλες, αύριο ψηφίζει το Λονδίνο. Τι αλλάζει στη ζωή μας. Συνέχεια λοιπόν στην ώρα αιχμής, πάμε στην Καστοριά. Εκεί βρίσκεται ο Λάζαρος Μαρκόπουλος. Λάζαρε, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Ξεκινάμε την ενημέρωσή μας από την Καστοριά με μια σύσκεψη για τα προβλήματα του κλάδου της Γούνας στην ΙΠΕ Καστοριάς, η οποία ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Ανοιχτή σύσκεψη για το Σάββατο 19 Οκτωβρίου και ώρα 10. Συνέθεσε το αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ένωσης της Καστοριάς με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για τα προβλήματα του κλάδου της Γούνας, ανακοίνωσε ο κύριος Δημήτρης Σταυρόπουλος. Η σύσκεψη τελείται υπό την παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασταπίδη. Στη σύσκεψη έχουν καλεστεί να παρευρίσκονται οι βουλευτές του νομού, οι δήμαρχοι της ΙΠΕ Καστοριάς, οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Δυτικής Μακεδονίας, φορείς Γούνας της Δυτικής Μακεδονίας με όλα τους αμέλη, το Επιμελητήριο Καστοριάς και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καστοριάς.
Πολύ σοβαρό θέμα, Λάζαρε, δεδομένου ότι η Γούνα αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομίας της περιοχής, συνεχίζει να αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας της περιοχής και όχι μόνο της Καστοριάς, και στον Αμοκοζάνης έχουμε τη Σιάτιστα, η οποία εξαρτάται ακόμη σε έναν αρκετά μεγάλο βαθμό από την Γούνα, και ελπίζουμε να πάρθουν οι αποφάσεις και να καταγραφούν τα προβλήματα με έναν δημιουργικό τρόπο, γιατί έχουμε πολλά χρόνια μετά την κρίση της Γούνας που ακούμε ότι θα ληφθούν μέτρα και ότι θα συναφθούν συμφωνίες. Ωστόσο, ο κλάδος παρακμάζει και έχει πολλά προβλήματα. Συμφωνώ, Γιάννη, με όλα αυτά τα πράγματα. Να υπενθυμίσω ότι αυτό γίνεται κατόπιν αίτησης αρκετών περιφερειακών συμβούλων, Καστοριανών και διάφορων οργανώσεων προς την περιφέρεια να επιληφθεί του θέματος της Γούνας. Και να σχολιάσω επίσης αυτό το σημείο ότι επίσης πολλοί Καστοριανοί, πολλοί περιφερειακοί σύμβουλοι, αρκετοί περιφερειακοί σύμβουλοι, αρκετοί απλοί πολίτες θεωρούν ότι πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή με τη νέα περιφερειακή αρχή για το φυσικό αέριο. Κουβέντα για το φυσικό αέριο. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Είδα και το σχόλιο σου στο διαδίκτυο, πολύ έστοχο. Για το περιφερειακό, από τον αντιπεριφερειακή Καστοριάς δεν έχει. Όπως έχει ζητηθεί και από τον κύριο Κότα, τον Περιφερειακό Σύμβουλο, να έχουμε ενημέρωση, δεν έχει υπάρξει κάτι. Για άλλα θέματα κάνουν συσκέψεις, εκτός από αυτό. Για άλλα θέματα βγάζουν ανακοινώσεις, εκτός από αυτό το πράγμα. Τους είπε κάποιος που γνωρίζουμε από κάπου ότι εμείς εδώ στην Καστοριά δεν μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα, ότι δεν είναι πρώτης προτεραιότητας θέμα το να έχουμε φθηνή θέρμανση. Τους είπε κάποιος ότι η Καστοριά, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει, όποιον και να ρωτήσει, είναι η ενεργειακή φτώχεια που έχει. Μεγάλη αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια. Έχουν ιεραρχηθεί τα έργα τα οποία θέλουν οι Καστοριανοί, όχι τώρα, χθες, να γίνουν από την περιφέρεια. Να σημειώσω επίσης ότι οι δημοσιογράφοι και οι δημοσιογραφίζοντες στην Καστοριά, το τελευταίο 24ωρο έχουν καλλιεργήσει σε μεγάλο βαθμό ένα τοπικιστικό κλίμα σχετικά με την πρόταση της σύραγγας της κλεισούρας, το οποίο έχει οθήσει αρκετούς συμπολίτες μου να θεωρούν ότι η Κοζάνη δεν θέλει αυτό το έργο, οι Κοζανίστες, οι Τολεμαδιώτες, το Κοζανο κεντρικό κράτος. Είναι ήδη δημοσιογράφοι, ήδη άνθρωποι οι οποίοι δεν παρουσιάζαν και δεν έλεγαν κουβέντα για το θέμα του φυσικού αερίου που έφερε ο Κοζανίτης Καρυπίδης. Το οικιακό τιμολόγιο που τους γλιτώνει κατά εκατοντάδες ευρώ το χρόνο. Έτσι. Που το έφερε επίσης ο Κοζανίτης Καρυπίδης, και για την τραγική ανεπάρκεια της προηγούμενης δημοτικής αρχής που δεν έκανε ούτε ένα έργο στο ΕΣΠΑ και οι ίδιοι δεν λέγανε κουβέντα και τα ρίχνανε κάπου αλλού. Είναι κάτι που το είπαμε, Λάζαρε, με απόλυτο σεβασμό στους συναδέλφους και σε όλους τους ελεύθερους πολίτες, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία που αρθρώνουν το λόγο τους και δημοσιολογούν και είναι δικαίωμα αναφέρετο. Καλό είναι, επειδή είμαστε και σε ένα περιφερειακό κανάλι, να κρατήσουμε τις ισορροπίες. Ο κοινωνικός αυτοματισμός ελοχεύει από τις εποχές της κρίσης και από πολύ παλιότερα, αν το δούμε ιστορικά. Το μόνο που δεν χρειάζεται η Δυτική Μακεδονία αυτή τη στιγμή είναι κοινωνικός αυτοματισμός και να μαλώνουν μεταξύ τους περιφερειακές ενότητες. Είμαστε όλοι Δυτικομακεδόνες, όλοι έχουμε τα ίδια προβλήματα και όλοι μαζί πρέπει να κάνουμε έναν κοινό προγραμματισμό που θα συμφέρει την ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο. Το μόνο εύκολο είναι να μπαίνουμε σε δίπολα Κοζάνη Πτολεμαϊδα, Κοζάνη Καστοριά, Γρεβενά, ας πούμε Φλόρινα. Τυχαίοι είναι οι συσχετισμοί οι περισσότεροι που ανέφερα. Ωστόσο, πραγματικά οι ώρες είναι κρίσιμες. Είναι και η μεταλλινητική περίοδος η οποία έρχεται εσπευσμένα. Το μόνο που μας λείπει αυτή τη στιγμή είναι να αρχίσουμε να μεταθέτουμε τις ευθύνες ο ένας στον άλλο. Έτσι λοιπόν θα γίνουν οι δουλειές όλων όσων έχουν συμφέρον από αυτό και στο τέλος θα την πληρώσουμε πάλι εμείς. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ενωμένοι, δημοσιογραφούντες και μη, δημοσιογράφοι και μη, πολίτες από όλες τις περιφερειακές ενότητες, και να απαιτήσουμε από την Περιφερειακή Αρχή και από τους Δήμους μας να πάνε αναπτυξιακά. Τίποτα άλλο. Το μόνο εύκολο αυτό είναι. Συμφωνώ, γιατί και αυτός ήταν ακριβώς ο στόχος του προηγούμενου σχολείου που έκανα. Δεν συνηθίζω κι εγώ να κατακρίνω τη γνώμη κάποιων. Εντάξει, επειδή είμαστε άνθρωποι, εγώ καταλαβαίνω ότι και κάποιοι άνθρωποι στην Καστοριά μπορεί να έχουν εκνευριστεί με κάποιες εξελίξεις. Κανένας δεν είπε ότι το έργο στην κλεισούρα δεν είναι σημαντικό. Απλά όλοι αυτό που λέμε εδώ και 2-24 ώρα τουλάχιστον από την ώρα που έσκασε το θέμα είναι ότι πρέπει να μπει μια προτεραιότητα, τίποτα περισσότερο. Ευτυχώς, και να ξανασημειώσω εδώ πέρα ότι το φυσικό αέριο, μια που πλησιάζει χειμώνας, μια που όλοι γνωρίζουμε ότι οι διαδικασίες για την Καστοριά και για τα Γρεβενά και για το Άργο Σταδεστικό και για το Μανιάκι είναι σε πολύ κρίσιμο σημείο,
Είναι ένα βήμα πριν ξεκινήσουν οι μπουλντόζες να φτιάχνουν πράγματα, τουλάχιστον εκεί το αφήσαμε. Μάλιστα. Πρέπει με την ίδια σοβαρότητα που και άλλα θέματα, όπως και εσύ είπες πολύ σωστά, ενδιαφέρουν τους Καστοριανούς, να σηκωθεί ακριβώς, μη πω εγώ προσωπικά και λίγο παραπάνω, αλλά ακριβώς στο ίδιο επίπεδο σοβαρότητας για τη νέα περιφερειακή αρχή. Μάλιστα. Μάλιστα. Να περάσουμε και σε ακόμα ένα θέμα πιο ευχάριστο, πιο χαλαρό και πιο χαρούμενο, γιατί μου αρέσουν και αυτές οι ειδήσεις να βγαίνουν από την Καστοριά. Σηκώνει μουσική πάρτι από όλα τα μαγαζιά της Καστοριάς σήμερα το βράδυ για Παρασκευή. Θα ξεχωρίσω το welcome party, όπως ονομάζεται, για τους πρωτοετής φοιτητές, για τους αρκετούς πρωτοετής φοιτητές, στις 10 η ώρα, που διοργανώνει ο φοιτητικός σύλλογος PAST στο Πραγκ. Και το ξεχωρίζω γιατί τα έσοδα από αυτό το πάρτι θα διατεθούν για τη βοήθεια του μικρού Παναγιώτη Ραφαήλ. Τι υπέροχη ιστορία αυτή η συγκέντρωση των χρημάτων. Είχαμε ξεκινήσει νωρίς-νωρίς εδώ από το Flash και από τη συγκεκριμένη εκπομπή. Θυμάμαι όταν είχαμε βγάλει πριν από μία εβδομάδα περίπου το θέμα, αγαπητέ Λάζαρε, τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί ήταν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Σήμερα που μιλάμε, αφού έχει κινητοποιηθεί βέβαια όλη η χώρα, νομίζω ότι οριακά έχουμε ξεπεράσει το φράγμα των 2 εκατομμυρίων. Συγχαρητήρια στην ΠΑΣΠ, συγχαρητήρια στα παιδιά στην Καστοριά και συγχαρητήρια και στις ομάδες και σε όλους όσοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Ακριβώς. Εμείς έχουμε στη σελίδα μας, συγγνώμη που σε διακόπτω συνέχεια σήμερα, στο Facebook, στην ώρα εχμής, μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα μας flashpavlatv.gr. Θα βρείτε τα στοιχεία, τους λογαριασμούς, υπάρχουν παντού και κουμπαράδες και λογαριασμοί μέσω internet banking, είναι πανεύκολο πλέον. Έστω και ένας καφές, όπως λένε, είναι σημαντικός. Και να τελειώσουμε τα χαρούμενα νέα με στις 11.30 το βράδυ έχουμε ένα καινούριο κατάστημα, ένα καινούριο κλαμπ. Είχαμε καιρό να δούμε καινούριο κλαμπ στην Καστοριά να ανοίγει, Κασάρτε το όνομα, στην ιστορική Μητροπόλεως. Έχει το μεγάλο opening στις 11.30 ώρα. Να πάνε οι συμπολίτες μου να διασκεδάσουν. Όχι μόνο οι συμπολίτες σου. Και μακάρι να έρθουν όλοι και οι Δυτικομακεδόνες. Ακριβώς. Όλοι οι Δυτικομακεδόνες. Ακριβώς. Ωραία πρόταση λοιπόν για την Καστοριά. Λάζαρε Μαρκόπουλε, σε ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά, Γιάννη. Και από την Καστοριά πάμε στα Γρεβενά. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος ο Κώστας ο Μάρκου. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα από τα Γρεβενά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν εδώ. Ο Δήμος Δεσκάτης, θέλοντας η κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος να απαντά σε πραγματικά προβλήματα των πολιτών, αλλά και να τεθούν προτεραιότητες εγγενείες σε λαϊκές συνελεύσεις των δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Δεσκάτης για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος. Μάλιστα. Τελευταία λοιπόν, ο Δήμαρχος Κορδίλας Δημήτριος, συνοδευόμενος από δημοτικούς συμβούλους, επισκέφθηκε το Δημοτικό Διαμέρισμα Καρπερού, όπου άκουσαν τα προβλήματα από τους πολίτες και δεσμεύτηκαν ότι θα ληφθούν υπόψη στην κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος. Προηγούμενες επισκέψεις αφορούσαν τα δημοτικά διαμερίσματα Αγίας Παρασκευής και Δασοχωρίου. Μάλιστα. Ένα μήνα λοιπόν και κάτι από την έναρξη της σχολικής χρονιάς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Γρεβενών παρατηρούνται αριθμίες. Τα προγράμματα αλλάζουν πολύ συχνά και δεν σταθεροποιούνται. Οι μαθητές αλλάζουν καθηγητές και αυτό δημιουργεί προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν θα παρακολουθούμε το θέμα της λειτουργίας των σχολείων. Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον, αγαπητέ Κώστα, γιατί στη χθεσινή μας ανταπόκριση και στην Καστοριά και από εκεί και από τον συνάδελφο εκεί είχαμε παρόμοιες πληροφορίες. Μάλλον κάτι δεν πάει καλά με τη στελέχωση των σχολείων και πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση. Έτσι, πολύ σωστά. Είναι υποχρεωσή μας λοιπόν, μια και αφορά πολλές οικογένειες. Αλλά θέματα λοιπόν, ο Σύλλογος Σαμαρινέων Κοζάνης η Αγία Παρασκευή διοργανώνει μαθήματα επιστημονικής διδασκαλίας της βλάχικης γλώσσας από τον κύριο Ντίνο Κωνσταντίνο, καθηγητή γλωσσολογίας. Ντίνα Κωνσταντίνο, μάλιστα. Μάλιστα, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το Σύλλογο. Δεν μπορεί λοιπόν να μην θεωρούμε καλή είδηση την πρόσληψη σε μόνιμη θέση εργασίας. Έτσι λοιπόν στο Δήμο Δεσκάτης πραγματοποιήθηκε ορκομοσία μονίμων υπαλλήλων. Δύο στην καθαριότητα και έναν υδραυλικό. Μάλιστα. Ένα σχολείο λοιπόν που μας έχει συνηθίσει στην πλούσια δραστηριότητα του συνεχίζει τις δράσεις του. Όταν οι δράσεις λοιπόν αφορούν το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Γρεβενών, δηλαδή το σχολείο ατόμων με αναπηρία, τότε πρέπει να αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Έτσι λοιπόν η συνεργασία της κυρίας Κοσμίδου Παναγιώτας,
Καλλιτεχνικού, τον ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ και τον, και τον Γεράσιμο Μοσχονά Καλλιτεχνικού, τον Ειδικό Εργαστηριακό Κέντρο. Mm-hmm. Γέμισε χρώματα την αυλή του σχολείου με την δημιουργία επιδαπέδιων παιχνιδιών. Οι υπεύθυνοι του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ μας προειδιάζουν και για άλλες δράσεις. Εδώ και καιρό ναι, κάνουν πολύ σημαντική δουλειά, αγαπητέ Κώστα, στο ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ στα Γρεβενά, και χαιρόμαστε που συνεχίζουν εκεί το σημαντικό τους έργο. Έτσι, εύχομαι λοιπόν όλοι οι υπεύθυνοι να είναι κοντά τους και να τους βοηθάνε. Μια κοινωνία που συμπαρίσσεται στην αναπηρία είναι μια πολιτισμένη κοινωνία. Ξεκάθαρα. Μάλιστα. Κώστα Μάρκου, σε ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκριση. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος της ώρας αιχμής. Μείνετε συντονισμένοι, σύντομο διαφημιστικό break και σε λίγο και πάλι μαζί. Κατάλληλο για ανηλίκους άνω των 8 ετών. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά από τις 4, εδώ στην ώρα αιχμής, σε δεύτερο και τελευταίο μέρος, πάμε στη Φλόρινα, εκεί βρίσκεται ο ανταποκριτής μας, ο Σταύρος Γεωργουλάς. Σταύρο, καλησπέρα. Γιάννη, καλησπέρα από Φλόρινα, καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Θα ξεκινήσω σήμερα με μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία που έλαβε χώρα το πρωί στο Αμίντεο, πιο συγκεκριμένα στο Πνευματικό Κέντρο Αμίντεου, όπου η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών πραγματοποίησε δύο παραστάσεις για τους μαθητές του Γυμνασίου, του Μουσικού Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου Αμίντεου. Πρόκειται για την παράσταση «Γιατρός με το Στανιό», την κλασική κωμωδία του Μολιέρου, η οποία παίχθηκε λίγο πριν την εμποροπανήγυρη Αμίντεου και πάλι στο Πνευματικό Κέντρο, με ιδιαίτερη επιτυχία. Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο στόχος των δύο πρωινών παραστάσεων σήμερα ήταν να μαζευτούν έσοδα τα οποία θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό, πιο συγκεκριμένα θα δοθούν για την μικρή Λιβία από την Πτολεμαϊδα. Η περίπτωση φυσικά της οποίας έχει απασχολήσει το Πανελλήνιο το τελευταίο χρονικό διάστημα, εμείς φυσικά να ευχηθούμε από την πλευρά μας να έχει ευτυχή κατάληξη. Στα πλαίσια αυτά, βέβαια, να πω ότι επειδή η παράσταση αυτή που ανδόθηκε είχε τεράστια επιτυχία, αναπάντηχε προσέλευση κόσμου και πολλοί έμειναν ανικανοποίητοι, καθώς δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν εισιτήριο. Ήταν και τις δύο μέρες κατάμεσα το Πνευματικό Κέντρο Αμίντεο τότε. Θα επαναληφθούν οι παραστάσεις λοιπόν αύριο και μεθαύριο για όσους ενδιαφέρονται. Να ενημερώσουμε λοιπόν και τον κόσμο, το φιλοθεάμον κοινό. Έτσι ακριβώς. Γιάννη, αύριο λοιπόν στο Πνευματικό Κέντρο Αμίντεο στις 8 το βράδυ και την Κυριακή στον ίδιο χώρο στις 6 το απόγευμα. Εγώ απλά συμβουλευτικά θα πω, επειδή ήμουνα στις προηγούμενες παραστάσεις, ότι ενδέχεται και πάλι η προσέλευση να είναι μεγάλη. Οπότε καλό είναι όποιος ενδιαφέρεται να είναι μας εκεί πέψει, λοιπόν, αρκετή ώρα νωρίτερα. Να στηρίζουμε τέτοιες παραστάσεις και τέτοιες πρωτοβουλίες, ειδικά όταν εννοείται, υπάρχει. Είναι και άλλωστε και ερασιτεχνική η θεατρική ομάδα. Παρ' όλα αυτά, το επίπεδο δουλειάς που παρουσίασε. Κατά γενική ομολογία είναι υψηλό. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Και αναμένουμε φυσικά και στο μέλλον αντίστοιχες δράσεις, να το πω έτσι, αντίστοιχες παραστάσεις. Πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα, Γιάννη, να πω ότι σήμερα, σε λίγη ώρα από τώρα, στις 6 πιο συγκεκριμένα, θα γίνει προσυγκέντρωση οδηπόρων στο Πίσω Δέρι. Πρόκειται για την εκδήλωση πορείας μνήμης από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Πισοδερίου στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πισοδερίου. Mm-hmm. Την διοργανώνει ο Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος Πισοδερίου και ο Δασικός Συνεταιρισμός Πισοδερίου, φυσικά στη συνεργασία με την Μητρόπολη Φλωρίνης Πρεσπονδιοδέας, την ΠΕ Φλωρίνας και τους Δήμους Φλωρίνας και Πρεσπών. Ουσιαστικά γίνεται σε ανάμνηση, να το πω έτσι, της μεταφοράς της κεφαλής του Παύλου Μελά, η οποία ετάφη μυστικά στο Πισοδέρι το 1904. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, όπως είπα, προσυγκέντρωση στις 6. Mm-hmm. Η πορεία ξεκινάει στις 7 από την Αγία Τριάδα και μόλις ολοκληρωθεί θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση και Ιερά Αγρυπνία. Από εκεί και πέρα, αύριο Σάββατο έχουμε την 13η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα, ενέργεια η οποία πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Συμμετέχουν συνολικά 32 πόλεις, είναι 37 οι χώροι διασκέδασης πανελλαδικά. Συμμετέχουν μέσα στις 32 αυτές πόλεις και η Φλόρινα και το Αμίντεο. Πιο συγκεκριμένα, στο Αμίντεο το βράδυ του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση, στόχος της οποίας φυσικά είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου και η ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονεί η οδήγηση κάτω από την επίρρεια αλκοόλ. Αυτό είναι άλλωστε και το κεντρικό σκοπός. Δεν θα κουραστούμε να το λέμε, Σταύρο, ποτέ. Έτσι ακριβώς. Όσο κοινότυπο και αν ακούγεται. Παρ' όλα αυτά, τα ατυχήματα στα οδικά δίκτυα είναι κάθε χρόνο πολλά. Οπότε καλό είναι τέτοιες εκδηλώσεις να γίνονται πιο συχνά, να γίνει κατανοητό το συγκεκριμένο μήνυμα. Βέβαια, πάντα επικαιρό. Να πω εγώ το Σάββατο το βράδυ ότι η εκδήλωση στο Αμίντεο θα γίνει στο All Time Cafe.
Μετά τις 10 στη Φλόρινα, στο Bridge Music Bar, εκεί συμμετέχει και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct, σε συνεργασία με τον ΟΕΝΕΦ και την Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση Φλόρινας, και μάλιστα θα γίνει, να το πω έτσι, και ένας διαγωνισμός, όπου ο οδηγός της παρέας, της κάθε παρέας που θα καταφέρει να μην καταναλώσει αλκοόλ εκείνη βράδυ, θα φύγει με κάποια αναμνηστικά συμβολικά δώρα από πλευράς του ΟΕΝΕΦ και του Europe Direct Δυτική Μακεδονία. Πολύ ωραία. Την Κυριακή το πρωί να πω, Γιάννη, ότι στα πλαίσια του εορτασμού της μνήμης του Αγίου Αρτεμίου, που είναι ο προστάτης της ελληνικής αστυνομίας και η Διεύθυνση Αστυνομίας Φλόρινας, πραγματοποιεί το πρωί εκδηλώσεις. Mm-hmm. Ξεκινάμε με θέα λειτουργία στις 8.30 ώρα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Παντελεήμονα Φλόρινας. 10 και 4 θα έχουμε δοξολογία. 11 παρατέταρτο, παράθεση μικρής δεξίωσης στους χώρους της Διεύθυνσης Αστυνομίας και ανάγνωση της ημερήσιας διαταγής από τον αρχηγό της αστυνομίας. Ενώ αξίζει, πιστεύω, να αναφέρω ότι από την ερχόμενη εβδομάδα, από τη Δευτέρα, ξεκινάνε οι δράσεις που πραγματοποιεί ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Αμιντέου σε συνεργασία με την Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Αμιντέου και τον Δήμο Αμιντέου φυσικά, αλλά και τη Σχολή Καλών Τεχνών, πιο συγκεκριμένα το τρίτο εικαστικό εργαστήρι ζωγραφικής, στα πλαίσια του εορτασμού του Οκτώβριος μήνα πρόληψης και ενημέρωσης ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν την Δευτέρα τις 10 το πρωί μέχρι τις 12. Να πω ότι συμμετέχουν βέβαια ΜΕΕΣ από το Κέντρο Υγείας Αμιντέου, mm-hmm. οι οποίες το πρωί θα διανύμουν ενημερωτικό υλικό σε κεντρικά σημεία της πόλης του Αμιντέου. Θα δοθούν συμβολικά καιρός κορδελάκια εκεί. Θα έχουμε φυσικά το σχετικό ρεπορτάζ τη Δευτέρα. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα έχουμε συμβολικό φωτισμό σε ροζ απόχρωση του παλαιού πρώτου δημοτικού σχολείου Αμιντέου και στις 7.30 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης Δεσμοί Στήθους. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Βίκη Βασιλείου, Αθανάσιος Μπαμπάνης και Παναγιώτα Φιλιμέκα, σε συνεργασία πάντα με τη Στέγη Γραμμάτων και το Χρόνο Αμιντέου. Άλλωστε, στον χώρο εκεί θα φιλοξενηθεί η έκθεση. Mm-hmm. Δεν θα πω περισσότερες λεπτομέρειες. Άλλωστε, στο κεντρικό δελτίο το βράδυ με την Κατερίνα Μαρκοπούλου, καλεσμένη είναι ο καθηγητής ο Χάρης Κοντοσφύρης και η εκπρόσωπος της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών και του Συλλόγου Καρκινοπαθών. Απλά θα κλείσω λέγοντας ότι η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τα τέλη του μήνα, 31 Οκτωβρίου. Βέβαια, θα έχουμε στο ρεπορτάζ της Δευτέρας περισσότερες λεπτομέρειες και εικόνα και ήχο από τα σχετικά ρεπορτάζ. Αυτά από Φλόρινα, Γιάννη. Θέλω να ευχηθώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν ο δημοσιογράφος ο Σταύρος ο Γεωργούλας από τη Φλόρινα, που μας μεταφέρει καθημερινά την επικαιρότητα της ευρύτερης περιοχής. Επιστρέφουμε στο στούντιο με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ τον συντονιστή της, του Κοζάνη Τόπος να ζεις, τον κύριο Κουζιάκη. Καλησπέρα, κύριε Κουζιάκη. Καλησπέρα, κύριε Νεβεσκιώτη. Είστε εδώ με αφορμή την Γενική Συνέλευση, που θα είναι και η Εκλογοπολιτιστική Συνέλευση, αλλά θα τεθούν και πολλά ζητήματα, θεωρώ, στο Εργατικό Κέντρο στις 9. Στις 11 το πρωί. Στις 11 το πρωί, μάλιστα. Λάθος πληροφορία. Το 9 κύριε Κουζιάκη. Παρά είναι πρωί. Για. Έτσι ακριβώς. Κύριε Κουζιάκη, πολλά φαντάζομαι τα ζητήματα που θα απασχολήσουν την συνέλευση την ερχόμενη Κυριακή. Ναι. Πείτε μας δύο λόγια λίγο για την ιεράρχηση των ζητημάτων, πώς θα τεθούν, γιατί έχουμε να σας κάνουμε και μερικές ερωτήσεις. Τα θέματα είναι αρκετά, είναι σοβαρά. Είναι η πρώτη Γενική Συνέλευση αμέσως μετά τις εκλογές, τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου και τις επαναληπτικές του Ιουνίου, όπου υπήρχε ένα ατυχές αποτέλεσμα για μας, ένα άσχημο αποτέλεσμα για μας. Mm-hmm. Επομένως, θεωρητικά θα έπρεπε η Γενική Συνέλευση να γίνει και νωρίτερα. Mm-hmm. Ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι αμέσως μετά τις εκλογές το υπάρχον συντονιστικό, πρώτος εγώ συντονιστής και στη συνέχεια και τα υπόλοιπα μέλη παραιτηθήκαμε, δηλώσαμε mm-hmm. την παραίτησή μας. Και για να διευκολύνουμε τις εξελίξεις όσον αφορά τη διαδικασία συνέχισης της πορείας της κίνησης, αλλά και γιατί μετά από ένα άσχημο όπως ήταν αυτό το αποτέλεσμα, θεωρούσαμε ότι πρέπει να ανακατευτεί νέος κόσμος και να αλλάξουν κάποια πράγματα. Δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνει Γενική Συνέλευση μέσα στο καλοκαίρι. Ήταν Ιούλιος, αν θυμάμαι καλά, τότε που έγινε η διαδικασία αυτή, και γι' αυτό γίνεται τώρα. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, ήταν απαραίτητο να γίνει, αφού και ο απολογισμός της απελθούσης συντονιστικής, που είναι πολιτικός κατά βάση, απολογισμός δράσεων, που θα περιλαμβάνει ουσιαστικά έναν απολογισμό του εκλογικού αποτελέσματος και πώς αυτό ήρθε, είναι θεμητό να γίνει. Θα γίνει οικονομικός απολογισμός φυσικά της συντονιστικής που φεύγει. Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις, θα γίνει μια πρόταση για κάποιες τροποποιήσεις του κανονισμού λειτουργίας που πρέπει να περάσουν μέσα από τη Γενική Συνέλευση. Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις και ερωτήσεις.
οποιοδήποτε θέλει να τοποθετηθεί, έτσι, να το ξεκαθαρίσω αυτό, ότι η συνέλευσή μας είναι ανοιχτή. Πάντα υπήρχε αυτό. Ναι, που σημαίνει ότι οποιοδήποτε, είτε είναι μέλος, είτε είναι φίλος, είτε είναι απλώς περαστικός και θέλει να συμμετέχει, μπορεί να συμμετέχει στη συνέλευσή μας. Μπορούν να τεθούν ερωτήματα, μπορεί να απαντηθούν είτε από τον πρώην δήμαρχο, από τη συντονιστική, από διάφορους που θα είναι παρόντες. Και στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος των ερωτήσεων και των τοποθετήσεων, θα γίνει η εκλογή της νέας συντονιστικής. Κύριε Κουζιάκη, επειδή μιλάτε για νέα συντονιστική και για απερχόμενη συντονιστική, αυτά είναι ζητήματα τα οποία αφορούν περισσότερο στα μέλη της κίνησης, τα οποία σε κάθε περίπτωση είναι μια μικρή εκπροσώπηση του συνόλου των ψηφοφόρων. Το ποσοστό ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Εσείς μπορεί να κάνετε λόγο για απογοητευτικά αποτελέσματα και φυσικά ο στόχος της διατήρησης της Δημοτικής Αρχής δεν επετεύχθη. Ωστόσο, μιλάμε για μια αύξηση των αποτελεσμάτων η οποία είναι αξιοσημείωτη και η οποία επιβεβαιώνεται και από... Κοιτάξτε, απλά για να ολοκληρώσω λίγο το ερώτημά μου. Ο κόσμος αναρωτιέται τι θα γίνει και με τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, διότι όπως είδαμε ο κύριος Ιωαννίδης παραμένει, ενώ γνωρίζαμε από τη λειτουργία της κίνησης ότι δεν πρόκειται να ξανατεθεί ζήτημα να είναι υποψήφιος. Κοιτάξτε, όταν μίλησα για απογοητευτικό, εντάξει, μπορούμε να τα δούμε τα πράγματα αριθμητικά, όπως το αναφέρατε εσείς. Το απογοητευτικό είναι ότι αμέσως μετά από μία ήττα έρχεται μία φυσιολογική απογοήτευση. Αυτό εννοούσα απογοητευτικό. Παρ' όλα αυτά, όπως τονίσαμε και στο δελτίο τύπου που κάναμε για την Γενική Συνέλευση, το αποτέλεσμα της δεύτερης Κυριακής, το 45%, παρά τις δυσμενείς συνθήκες και παρά τις υπόγειες συμφωνίες που είχαν γίνει, ήταν ένα ποσοστό που ήθελε να μας, που ουσιαστικά μας δείχνει ότι η δημοτική κίνηση πρέπει να συνεχίσει το έργο της. Δηλαδή πρέπει να συνεχίσει. Δύο έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης. Ναι, πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Αυτό εκλαμβάνουμε εμείς ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης εκλογικής διαδικασίας. Τώρα, όσον αφορά τις διαδικασίες, ο Λευτέρης ο Ιωαννίδης ήταν επικεφαλής στις τελευταίες εκλογές που κατεβήκαμε στο Δήμο Κοζάνης, ως Δημοτική Κίνηση Κοζάνη Τόπος Ναζής, και είναι επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας και αυτή τη στιγμή. Επομένως, είναι εκ των ούκ άνευ, είναι περιττό αυτή τη στιγμή να θέτουμε θέμα για το ποιος είναι επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει εκλεγεί ουσιαστικά σε αυτή τη θέση από ένα μεγάλο εκλογικό σώμα, όπως είπατε και εσείς, των πολιτών του Δήμου Κοζάνης. Επομένως, στην παρούσα φάση και εφόσον ο ίδιος θελήσει να συνεχίσει, ο Λευτέρης Ιωαννίδης συνεχίζει να είναι στη θέση που τον έβαλε ο κόσμος του Δήμου Κοζάνης, δηλαδή στη θέση του επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Το κατανοώ, απλά επειδή δεν πρόκειται να είναι εκ νέου υποψήφιος, όπως τουλάχιστον έχει δηλώσει, το ερώτημα θεωρώ ότι είναι εύλογο. Και επειδή το έχουμε συναντήσει και στο ρεπορτάζ, γι' αυτό και σας το μεταφέρω. Ναι, να σας εξηγήσω λιγάκι πώς είναι η διαδικασία σε εμάς. Σε εμάς, στη δημοτική κίνηση, είναι ξεκάθαρο ότι το ποιος θα είναι επικεφαλής στις εκλογές αποφασίζεται από ειδική Γενική Συνέλευση. Η οποία ειδική Γενική Συνέλευση θα γίνει εν ευθέτω χρόνο, ο οποίος θα αποφασιστεί από την καινούρια συντονιστική και τη δημοτική ομάδα. Επομένως, αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτό το πεδίο για οποιονδήποτε θελήσει, είναι μέλος της κίνησης και θεωρήσει ότι μπορεί να ηγηθεί σε μια προσπάθεια που θα κάνει η δημοτική κίνηση στις επόμενες εκλογές, να συμμετέχει στις διαδικασίες. Υπάρχει αύξηση των μελών, κύριε Κουζιάκη? Υπάρχει αύξηση, υπήρξε καλή αύξηση, μια πολύ θετική αύξηση των μελών κατά την περίοδο των εκλογών. Κατά την περίοδο των εκλογών. Παρ' όλα αυτά, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς δεν είναι τόσο το αριθμητικό του πόσα μέλη είναι εγγεγραμμένα, αλλά το πόσα είναι ενεργά. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει να έχουμε ενεργούς πολίτες και να προβαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες και σε τέτοιες εκδηλώσεις που να ευαισθητοποιούμε όσο το δυνατόν περισσότερο πολίτες του Δήμου Κοζάνης στο να συμμετέχουν στα κοινά, αλλά να συμμετέχουν και σε δράσεις που αφορούν περισσότερο την πόλη τους και τα χωριά που είναι γύρω από την Κοζάνη και αποτελούν το Δήμο Κοζάνης. Έχετε καθόλου εικόνα ποιοι είναι οι παράγοντες, τι ακριβώς έφταξε και δεν υπήρξε το επιθυμητό αποτέλεσμα? Σίγουρα υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που φταίνε για ένα αποτέλεσμα εκλογικό. Δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει μόνο ένας λόγος και σε αυτό οφείλεται. Θεωρώ ότι τόσο υπερηραίουσα πολιτική ατμόσφαιρα που υπήρχε αυτή την περίοδο, την περίοδο του Μαΐου κυρίως, συμπαρέσυρε λιγάκι και τις αποφάσεις των πολιτών σχετικά με τις δημοτικές εκλογές. Ένας λόγος δηλαδή είναι αυτός. Σίγουρα όμως
θεωρώ ότι και σαν Δημοτική Αρχή υπήρχαν σφάλματα εκ μέρους μας και προφανώς αυτά τα σφάλματα μας αποδόθηκαν με αυτόν τον τρόπο από τους πολίτες του Δήμου Κοζάνης με την καταψήφιση σε εισαγωγικά, έτσι ώστε να μην συνεχίσουμε εμείς να είμαστε στην ηγεσία, στο τιμόνι του Δήμου Κοζάνης. Μάλιστα, και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Κουζιάκη. Πώς βλέπετε τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας Δημοτικής Αρχής? Κύριε Νεβεσκιώτη, είναι ακόμη νωρίς είναι η αλήθεια. Εντάξει, δεν θέλω να κρίνω, ας πούμε, μια Δημοτική Αρχή από 1,5 μήνα ουσιαστικά έργου, αν και οι εκλογές έχουν γίνει από τον Ιούνιο, γνωρίζουμε το αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ένα σημαντικό αρνητικό σημείο, το οποίο το έχουμε τονίσει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι το γεγονός ότι παρά το ότι υπήρξε μια συνεργασία τριών συνδυασμών, η συνεργασία αυτή δεν αποτυπώθηκε σε καμιά περίπτωση ως μια προγραμματική δέσμευση προς τους πολίτες του Δήμου Κοζάνης. Οι πολίτες του Δήμου Κοζάνης ψήφισαν τρεις διαφορετικούς συνδυασμούς με τρία διαφορετικά προγράμματα και αυτή τη στιγμή αυτοί οι τρεις συνδυασμοί συνδιοικούν το Δήμο Κοζάνης. Διαφορετικά προγράμματα, τα οποία το ελάχιστο που θα μπορούσε να γίνει είναι να υπάρχει μια προγραμματική δήλωση συνεργασίας για να καταλαβαίνουμε κι εμείς ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές του καθενός και μέχρι πού μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται αυτή η συνεργασία. Πράγματι, γιατί έχοντας διαβάσει τα προγράμματα, κύριε Κουζιάκη, δεν είναι απλά διαφορετικά, έρχονται σε πλήρη σύγκρουση. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι σε πλήρη σύγκρουση. Και πραγματικά μας προξενεί εντύπωση το γεγονός πώς θα αντιδράσει η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου όταν έρθουν τέτοιες περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, εμείς το είπαμε και θεσμικά και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το είπαμε και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου και περιμένουμε κάτι τέτοιο, δηλαδή μία έξωθεν μαρτυρία όσον αφορά τον πραγματικό λόγο της νέας πλειοψηφίας να γίνει γρήγορα. Μάλιστα. Κύριε Κουζιάκη, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν εδώ. Σας ευχαριστώ και σας προσκαλώ φυσικά να έρθετε είμαστε και εσείς και οι τηλεθεατές σας. Θα είμαστε εκεί για να δούμε γενική μας συνέλευση τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Συνέχεια στην εκπομπή. Πάμε να δούμε ένα άλλο φλέγον ζήτημα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει έντονος προβληματισμός σχετικά με τις προθέσεις της κυβέρνησης αναφορικά με τη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ. Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ. Φιλοξενήσαμε τηλεφωνικά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ, τον κύριο Τζιούμπα συγκεκριμένα, ο οποίος μας είπε πάρα πολλά για το τι συμβαίνει πανελλαδικά με τη λειτουργία και με τις διαφαινόμενες προθέσεις της κυβέρνησης. Και αμέσως μετά θα δούμε τι μας είπε ο κύριος Τσακμάκης από τον αντίστοιχο φορέα της Κοζάνης. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Διαβάζουμε όλες αυτές τις μέρες τις εξελίξεις στο ΚΕΘΕΑ. Είστε μέλος του ΔΣ των εργαζομένων και πραγματικά θα θέλαμε να ξέρουμε τι σκέφτεστε, πώς θα κλιμακώσετε τις κινητοποιήσεις σας και ποια είναι η απάντησή σας στις διαφαινόμενες εξελίξεις. Ναι, καταρχήν να σας εξηγήσω γιατί, και σε εσάς και στους θεατές σας, γιατί είναι σημαντικό για μας το αυτοδιοίκηση, ότι δεν είναι δηλαδή μια υπόθεση εκλογής ενός διευθυντή ενός διοικητικού συμβουλίου. Το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ επιλέχθηκε σαν μορφή διοίκηση του ΚΕΘΕΑ στο ανώτατο επίπεδο, στο διοικητικό του συμβούλιο. Μάλιστα. Με έναν τρόπο που ταιριάζει πάρα πολύ στο θεραπευτικό μοντέλο που προτείνουν οι θεραπευτικές κοινότητες στην Ελλάδα και διεθνώς. Όταν μιλάμε για θεραπευτική κοινότητα, θα πρέπει να έχει κανείς στο μυαλό του ότι είναι ένα κοινόβιο αυτοδιαχειριζόμενο, όπου πολύ μεγάλος ρόλος βρίσκεται στα χέρια των ίδιων των παιδιών των θεραπευόμενων, οι οποίοι έχουν την ευθύνη σε μεγάλο μέρος για τη λειτουργία της κοινότητας. Το ΚΕΘΕΑ δεν έχει τραπεζοκόμους, θύλακες, νοσηλευτικό προσωπικό κλπ. Αυτά όλα είναι στα χέρια των θεραπευόμενων. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το θεραπευτικό μοντέλο ανακλάται και στο διοικητικό, που το ανώτατο όργανο του ΚΕΘΕΑ είναι η Γενική Συνέλευση, την οποία μετέχουν, και αυτό είναι και μια πρωτοτυπία που δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, αλλά έχει ευρύτερη σημασία. Μετέχουν το σύνολο των εργαζόμενων, οι θεραπευόμενοι των κοινωνικών επανεντάξεων και τα προεδρία του Συλλόγου Γονέων. Μάλιστα. Βλέπουμε δηλαδή ότι θέλουμε και τους αποδέκτες των υπηρεσιών να αντιπροσωπεύονται στη διοίκηση. Μάλιστα. Αυτό... Κύριε Τζιούμπα, τι ενοχλεί την κυβέρνηση τώρα και θέλει να αλλάξει αυτή την ισορροπία και μια συνταγή η οποία έχει λειτουργήσει εξαιρετικά τα τελευταία χρόνια? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια απορία την οποία εγώ δεν θα μπορούσα να την απαντήσω. Μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Το βέβαιο είναι ότι ο τρόπος που το επιλέξαν να το κάνουν, χωρίς συζήτηση, με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου που στην ουσία εμποδίζει κάθε δημοκρατικό διάλογο και που θα τους υποχρέουν να αποκαλύψουν για τις προθέσεις τους το γιατί έτσι. Και η Σπουδή, δηλαδή σκεφτείτε ότι είναι ρεκόρ Γκίνες. Την Δευτέρα, το μεσημέρι, το απόγευμα, αποφασίζει κάτι το Υπουργικό Συμβούλιο και την Τρίτη, το πρωί, είναι τυπωμένο στην εφημερίδα της κυβέρνησης μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
Αυτά μας κάνουν να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι σχεδιασμοί και δεν είναι απλά το αυτοδιοίκητο. Ενδεχομένως το αυτοδιοίκητο να τους ήταν ένα εμπόδιο, γιατί ξέρουμε ότι σε πολλές φορές πολιτικές επιλογές που έχουν υπάρξει στη χώρα μας, το ΓΕΦΕΑ έβγαινε πάντα μπροστά σε μη δημοφιλείς ή μη φιλικές τους εξαρτημένες πολιτικές και έτσι αποτελούσε ένα ισχυρό αντίπαλο για την εκάστοτε κυβέρνηση, όχι μόνο για την παρούσα. Μάλιστα. Θυμίζω ότι ήταν πάρα πολλές φορές που είχαμε παρεμβάσει για την άρση του αυτοδιοίκητου με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, από όλες τις κυβερνήσεις, από τη στιγμή της ίδρυσης του ΚΕΘΕΑ και μετά, γιατί φαίνεται ότι αυτό το μοντέλο σε ενοχλεί. Μήπως το επιτελικό κράτος το οποίο έχουν σαν κορονίδα στην λειτουργία της κυβέρνησης επιβάλλει πλέον τη διαχείριση του ΚΕΘΕΑ με τον τρόπο που κρίνει ο Πρωθυπουργός? Κοιτάξτε, αυτό μόνο πολιτικές σκοπιμότητες μπορεί να κρύβει. Mm-hmm. Γιατί, παράδειγμα, αν μιλάμε για την σωστή διαχείριση του χρήματος του ελληνικού λαού, το να καταργήσει ένα εκλεγμένο και άμυστο εθελοντικό διοικητικό συμβούλιο και να το αντικαταστήσει με ένα έμυστο διοικητικό συμβούλιο, αυτό δεν αποτελεί οικονομία του δημοσίου χρήματος σε καμία περίπτωση. Σαφώς. Αλλού είναι τα θέματα τους και κυρίως έχουν να κάνουν με τον έλεγχο. Μέχρι στιγμής η πορεία του ΚΕΘΕΑ είναι γνωστή ούτως ή άλλως ως προς το αποτέλεσμα. Στο οικονομικό σκέλος, κύριε Τζιούμπα, υπήρχαν ποτέ προβλήματα? Κοιτάξτε, το ΚΕΘΕΑ από μόνο του έχει θεσπίσει αυτοελέγχους για να αποφύγουμε, γιατί ζούμε σε αυτή τη χώρα που πολύ εύκολα στιγματίζεται κανείς. Σαφώς. Γι' αυτό λοιπόν το ΚΕΘΕΑ έχει τα εξής. Πρώτον, έχει ορκωτούς λογιστές με δικιά του πρωτοβουλία, οι οποίοι κάθε χρόνο ελέγχουν τα οικονομικά και ελέγχουν και τον οικονομικό απολογισμό. Το δεύτερο είναι ότι το ΚΕΘΕΑ κάθε χρόνο εκδίδει τον απολογισμό του, που είναι και οικονομικός. Δηλαδή, είναι μια έκθεση πεπραγμένων στην οποία λέμε τι κάναμε, πόσοι άνθρωποι απευθύνθηκαν σε εμάς, πόσο προσωπικό έχουμε. Και σε αυτό επίσης υπάρχουν τι έγιναν με την κρατική επιχορήγηση και τα έσοδα του ΚΕΘΕΑ, γιατί έχουμε και δικά μας έσοδα. Μάλιστα. Μέχρι το τελευταίο ευρώ. Μάλιστα. Και επιπλέον υπάρχει κατασταλτικός έλεγχος από το Υπουργείο Υγείας και πρόσφατα υπήρχε έλεγχος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και όλοι αυτοί τα βρήκαν εντάξει. Κύριε Τζιούμπα, τι θα κάνετε από εδώ και μπρος, γιατί είδαμε χθες κάποιες εκδηλώσεις, θα γίνει κάποια κλιμάκωση των κινητοποιήσεων? Κοιτάξτε, καταρχήν το ΚΕΘΕΑ συνεχίζει να υπάρχει για να λειτουργεί. Η Γενική Συνέλευση του ΚΕΘΕΑ συνήρθε την περασμένη Κυριακή στην Αθήνα. Έχει επιλέξει μια επιτροπή, η οποία είναι η επιτροπή που στην ουσία θα προσπαθήσει να διασφαλίσει τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Προσβάλλουμε δικαστικά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου στο Συμβούλιο Επικρατείας. Και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο υποστήριξης στο ΚΕΘΕΑ με πάρα πολλούς τρόπους. Έχουμε ψηφίσματα ομόφωνα από πάρα πολλά δημοτικά συμβούλια, μεταξύ των οποίων και της Θεσσαλονίκης. Έχουμε ψηφίσματα και εκδηλώσεις συμπαράστασης από πάρα πολλούς όμοια σωματεία, ομοειδείς οργανισμούς κλπ. Και αυτό μας δίνει την αισιοδοξία ότι υπάρχει ένα ισχυρό μέτωπο γύρω από το ΚΕΘΕΑ, όπου και η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αλλά και οτιδήποτε άλλο έχουν στο μυαλό τους, που δεν το λένε ακόμα η κυβέρνηση, θα βρει σοβαρή αντίσταση. Πολλοί εξαρτημένοι και οι συγγενείς τους ανησυχούν, κύριε Τζιούμπα, για τις εξελίξεις, γιατί και στην Θεσσαλονίκη αλλά και στην Δυτική Μακεδονία εξυπηρετούνται αρκετοί άνθρωποι και οι εξελίξεις όλες αυτές έχουν θορυβήσει, όπως είναι λογικό, τους ανθρώπους αυτούς. Έχουμε να τους μεταφέρουμε κάποιο μήνυμα? Κοιτάξτε, πρώτον, εμείς συμμεριζόμαστε τους φόβους, αλλά το δεύτερο μήνυμα είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ότι πιστεύουμε και στη δύναμη της θεραπευτικής πρόθεσης του ΚΕΘΕΑ και στη δύναμη της συμπαράστασης, που την έχουμε και απλόχερα, θα έλεγα. Και έτσι πιστεύω ότι τελικά, αν υπάρχουν κάποια σχέδια που έχουν να κάνουν με την αλλαγή του τοπίου της απεξάρτησης στην Ελλάδα, που αυτό είναι ίσως και πιο σημαντικό και από το ίδιο το αυτοδιοίκητο, αυτά τα σχέδια θα βρουν μια πολύ ισχυρή αντίσταση. Και όσον αφορά τη Δυτική Μακεδονία, υπάρχει η πρόθεση και η πρόταση και είναι στη διαδικασία υλοποίησης η δημιουργία μιας κινητής μονάδας και ενός πολυδύναμου κέντρου με έδρα την Κοζάνη. Που θα εξυπηρετεί ακόμα αυτόν ακριβώς τον πληθυσμό της Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να μην χρειάζεται να μετακινείται. Το ΚΕΘΕΑ σχεδιάζει πάντα και έχει την αυτονομία, και το αυτοδιοίκητο έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Σχεδιάζει πάντα την δράση του και την επέκτασή του με βάση τις ανάγκες των χρηστών και των τοπικών κοινωνιών. Αυτό είναι που δεν θέλουμε να περάσει κάτω από κρατικό έλεγχο. Μάλιστα. Κύριε Τζιούμπα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή συνέχεια σε όλες αυτές τις διαδικασίες τις οποίες έχετε ξεκινήσει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στην κλιμάκωση της διαμαρτυρίας σας. Θα είμαστε πάντα εδώ για να καταγράφουμε την πορεία των πραγμάτων. Ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστώ και εγώ και σας χρειαζόμαστε πάντα στο πλευρό μας. Να είστε καλά.
Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να το δούμε και τοπικά. Έχουμε τον κύριο Τσακμάκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να συζητήσουμε για τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή η δρομολογούμενη πολιτική της κυβέρνησης και τοπικά. Κύριε Τσακμάκη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την τηλεφωνική σας παρουσία. Ξέρουμε ότι είστε στην Αθήνα και ότι δεν είναι και το ευκολότερο δυνατό. Ωστόσο, θα θέλαμε και την δική σας άποψη για τις διαφαινόμενες εξελίξεις στον Ογανά. Στο Κεθεά. Στο Κεθεά, με συγχωρείτε. Ναι. Ναι. Εντάξει, είμαι στην Αθήνα και για λόγους επαγγελματικούς, αλλά ωστόσο θα ήθελα έτσι να πω μια κουβέντα, γιατί το θεωρώ έτσι πολύ σοβαρό το θέμα. Καταρχήν, εντάξει, θεωρώ ήταν μια σχετικά κατανόητη απόφαση να καταργήσει το αυτοδιοίκητο του Κεφεά. Εδώ θέλω να πω μια κουβέντα παραπάνω, γιατί ο κόσμος ίσως να μην το κατανοεί αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΦΕΑ ουσιαστικά εκλέγεται από μια γενική συνέλευση 700 ατόμων, όπου συμμετέχουν εργαζόμενοι, πρώην εξαρτημένοι, μέλη που βρίσκονται τώρα στην κοινωνική επανένταξη και οι γονείς τους. Έχει ένα ισχυρό συμβολικό χαρακτήρα, γιατί ουσιαστικά μέσω αυτή σηματοδοτείται το εξής, ότι οι εξαρτημένοι δεν είναι απλά κάποια παθητικά όντα που δέχονται κάποιες θεραπευτικές υπηρεσίες, αλλά έχουν όμως σημαντικό ρόλο, λόγο, ακόμα και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΦΕΑ. Και αυτό έχει έτσι πολύ ισχυρό συμβολισμό, γιατί ουσιαστικά, και αυτό έχει και θεραπευτικό χαρακτήρα, από ποια άποψη, ότι ουσιαστικά στη λογική της απεξάρτησης είναι αυτό, να αφήσουν ένα παθητικό τρόπο ζωής, ο οποίος τέλος πάντων και η μοναδική διέξοδό τους ήταν οι ουσίες, και τώρα του λες ότι ακόμα και εκεί, που σου ζητάμε να έρθεις να απεξαρτηθείς, ακόμα και εκεί έχεις λόγο. Άρα λοιπόν δεν είναι δηλαδή, πώς να το πω, μέρος της θεραπευτικής λογικής, με αυτή την έννοια. Γι' αυτό το λόγο κιόλας ήταν άμυστα όλα τα μέλη του ΔΣ και πολύ συχνά οι πρόεδροι ήταν έτσι μέλη με κύρος της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή έχουν περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΦΕΑ διάφορες προσωπικότητες, από τον Γιαναρά, τον Παρασκευόπουλο. Οπότε έρχεται τώρα με μια απόφαση και καταργεί το αυτοδιοίκητο, αυτό που ουσιαστικά υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να σας ρωτήσω, κύριε Τσακμάκη, οι αλλαγές αυτές θεωρείτε ότι λειτουργικά θα επηρεάσουν τις δομές? Πιστεύω πως ναι. Και με έναν τρόπο, γιατί ο κίνδυνος που υπάρχει τώρα είναι να διοριστούν άτομα που δεν κατανοούν τίποτα. Από την λογική της θεραπείας, δηλαδή που είναι ξένο σώμα στον οργανισμό του ΚΕΦΕΑ. Που αυτό, με αυτή την έννοια θα υπάρχουν συνέπειες. Αλλά εγώ θέλω να πω και το εξής. Αυτό μας έχει ανησυχήσει, παρόλο που εγώ είμαι στο κέντρο πρόληψης, το γνωρίζετε αυτό, δεν ανήκω στο ΚΕΦΕΑ, δεν είμαι εργαζόμενος στο ΚΕΦΕΑ. Δημιουργεί κάποιες εύλογες ανησυχίες γενικότερα, γιατί τέλη Δεκεμβρίου τελειώνει η σύμβαση με βάση την οποία χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Υγείας και Εσωτερικών στα κέντρα πρόληψη. Άρα αυτό είναι στον αέρα πλέον τώρα, κύριε Τσακμάκη. Έχουμε Οκτώβριο και δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή είναι πολύ ανησυχητικό, με την έννοια ότι χρειάζεται μια προεργασία όλο αυτό, γιατί ξέρετε πώς, για να βρεθεί Υπουργείο Υγείας, Εσωτερικών, ο ΚΑΝΑ, θέλει μια προεργασία, δεν είναι. Ακριβώς. Και εμείς σας μεταφέρουμε κάτι το οποίο γνωρίζετε, απλά το μεταφέρουμε και στους τηλεθεατές μας, ότι υπάρχει έντονη ανησυχία και στις οικογένειες και στους ίδιους τους εξαρτημένους στην ευρύτερη περιοχή που εξυπηρετούνται. Σαφώς. Και γι' αυτό και τηλεφωνούν και ρωτούν τι θα γίνει. Ναι, τι θα γίνει, σαφώς υπάρχει αυτό. Και σύντομο γεγονός είναι ότι φαίνεται υπάρχει ανησυχία, μια γενικότερη ανησυχία στον χώρο των εξαρτήσεων και στην πρόληψη και στη θεραπεία. Γιατί και εμείς αισθανόμαστε κάπως στον αέρα τώρα, γιατί έπρεπε ήδη να έχουν κινηθεί διαδικασίες ή κάποιος να μας καθησυχάσει τέλος πάντων ότι θα έστω με καθυστέρηση θα γίνουν. Προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα. Κύριε Τσακμάκη, γνωρίζετε την αιτιολογία της κυβέρνησης για ποιο λόγο προχωράει σε αυτές τις αλλαγές? Διότι αν μιλάμε για εξορθολογισμό, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, και το ανέφερε και πριν από εσάς και ο κύριος Διούμπας από την Θεσσαλονίκη, ότι παραμένει από τους μόνους οργανισμούς που με ορκωτούς λογιστές κάθε χρόνο εξετάζει τα έσοδα και τα έξοδα. Δηλαδή είναι όλα διαφανή. Ποια είναι η ερμηνεία της κυβέρνησης? Τι σας έχουν πει? Δεν μπορώ να ξέρω τι σκέφτηκαν. Απλά το πιο πιθανό είναι να μην κατανόησαν ότι δεν είναι απλά ένα οργανωτικό διοικητικό θέμα. Τώρα εντάξει, μπορώ να υποθέσω και χειρότερα, αλλά δεν θέλω. Σαφώς. Στο τέτοιο. Ίσως να μην κατανόησαν. Τι να πω, δεν ξέρω. Γιατί πραγματικά
δεν, το ΚΕΘΕΑ έχει πάρα πολλά χρόνια λειτουργίας και δεν έγινε ποτέ αντικείμενο συζήτησης για τα ασφαλείς οικονομικές και, ή οτιδήποτε. Γιατί το αντίθετο, κύριε Τσακμάκη, αυτό που ξέρουμε όλοι είναι ότι έχει καταπληκτικά αποτελέσματα. Ναι, σαφώς. Και μπορώ να το πω και στο εγώ. Μέτρο που σαφώς, αναλογεί, έτσι, με βάση τις συνθήκες. Σαφώς, πάντα αυτό. Και μπορώ να το πω και εγώ αυτό. Και, αυτό, και το γεγονός ότι δεν είμαι εργαζόμενος στο ΚΕΘΕΑ νομίζω δίνει και μια μεγαλύτερη αξία στο λόγο. Δεν ευλογώ τα γένια μου, είναι ένας άλλος φορέας. Συνεργαζόμαστε με αυτούς, αλλά δεν πάει να είναι ένας άλλος φορέας. Μάλιστα, κύριε Τσακμάκη. Και πώς βλέπετε το μέλλον τώρα, τι πρόκειται να γίνει? Υπάρχει μια ανησυχία. Θα περιμένουμε να δούμε και άλλα δείγματα γραφής, όχι μόνο για το ΚΕΘΕΑ, να δούμε τι θα κάνουν και με, τι θα κάνουν και με τα κέντρα πρόληψης, όπως επίσης τι θα κάνουν και με τον εθνικό συντονιστή. Γιατί υπάρχει ένας εθνικός συντονιστής, ο οποίος είναι εδώ και ένα χρόνο, αλλά στην πραγματικότητα, επειδή κάναμε ήδη συνάντηση μαζί του, ο εθνικός συντονιστής ουσιαστικά είναι ο ανώτερος στον τομέα των εξαρτήσεων, αυτός που καλείται να συντονίσει όλο το σχεδιασμό το στρατηγικό για τα επόμενα χρόνια. Αλλά όταν τον καλέσαμε τον εθνικό συντονιστή σαν δίκτυο να κάνουμε μια συνάντηση μαζί του, μας είπε να βρεθούμε στην καφετέρια του μουσείου. Μάλιστα. Γιατί δεν είχε ούτε γραφείο. Μάλιστα, είναι εκπληκτικό αυτό. Και τελικά στο δικό μας χώρο. Μάλιστα. Γιατί δεν είχε χώρο. Δηλαδή ο εθνικός συντονιστής δεν είναι γραφείο, δεν είναι γραμματέα. Καταλαβαίνω. Από αυτό που λέτε, κύριε Τσακμάκη, καταλαβαίνουμε πολλά. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Θα χαρούμε πολύ όταν είστε στην Κοζάνη να δώσουμε περισσότερη έμφαση στο θέμα και να αναφερθούμε και γενικότερα στον τομέα της πρόληψης και των εξαρτήσεων, στον οποίο είστε και επιστημονικό συνεργάτη. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά. Κάπως έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η σημερινή ώρα αιχμής. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.